σήμερα το νομοσχέδιο για την διανομή του κοινωνικού μερίσματος από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Φέτος, όπως και πέρυσι, η ελληνική κυβέρνηση μπορεί, χάρη στην υπερεπίτευξη των δημοσιονομικών στόχων που είχαν συμφωνηθεί, να προβεί στη διανομή κοινωνικού μερίσματος για τη στήριξη των πιο αδύναμων συμπολιτών μας, συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ, στα οποία περιλαμβάνεται πέρα από το κοινωνικό μέρισμα που θα είναι ύψους 720 εκατομμυρίων ευρώ και η αποκατάσταση μιας σειράς από αδικίες που συντελέστηκαν την προηγούμενη περίοδο, όπως είναι η πληρωμή των οφειλόμενων παρανόμως παρακρατηθέντων εισφορών υγείας στους συνταξιούχους στην περίοδο 2012 με 2016. Το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να διευκρινίσω, γιατί γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση σχετικά με την προέλευση του πλεονάσματος, είναι πολύ σημαντικό να δούμε από πού ακριβώς είναι αυτή η υπεραπόδοση. Και εδώ θα μπορούσα να παραθέσω τα στοιχεία, όμως είναι δημόσιο έγγραφο, είναι ο προϋπολογισμός της Βουλής, είναι αναρτημένος και μπορεί κανείς να δει από πού ακριβώς προκύπτει αυτή η υπεραπόδοση. Γιατί ακούμε πάρα πολλές κατηγορίες περί υπερφορολόγησης, υποκριτικές σε μεγάλο βαθμό κατηγορίες εξόντωσης συγκεκριμένων κοινωνικών στρωμάτων, όμως τα δεδομένα είναι πολύ συγκεκριμένα και μπορεί κανείς να τα δει μέσα από το προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Το πιο σημαντικό μέρος του υπερπλεονάσματος προκύπτει από τα ασφαλιστικά ταμεία και συγκεκριμένα από την αύξηση των εσόδων του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Από την αύξηση των εσόδων από τις εισφορές των μισθωτών του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Και αυτό έχει τόσο μεγάλη σημασία, το υπογραμμίζω, για έναν και βασικό λόγο. Αυτή η αύξηση αιτιολογείται αποκλειστικά στη βάση της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας. Κανένα άλλο στοιχείο δεν υπάρχει εδώ, ούτε περί εξαντλητικής εισφοροδότησης, ούτε περί εξαντλητικής φορολόγησης. Η αύξηση της απασχόλησης, η μείωση της ανεργίας είναι αυτή η οποία οδήγησε στην αύξηση των εσόδων του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης, στην αύξηση των εσόδων από μισθωτούς. Υπενθυμίζω ότι η πρόσφατη ασφαλιστική μεταρρύθμιση καμία αλλαγή δεν επέφερε στα ποσοστά των εισφορών των μισθωτών. Τα ποσοστά των εισφορών των μισθωτών είναι αυτά που ήταν και πάντα. Δεν άλλαξε κάτι. Το γεγονός ότι αυξάνονται τα έσοδα από τις εισφορές των μισθωτών είναι καθαρή αντανάκλαση της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας. Κανένα άλλο στοιχείο δεν συντρέχει. Δεύτερο στοιχείο, επίσης στα έσοδα του ενιαίου φορέα κοινωνικής ασφάλισης. Σημαντική είναι η αύξηση των εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα, επειδή υπάρχει αύξηση των εσόδων από τη ρύθμιση των οφειλών. Και συγκεκριμένα επειδή έχουμε μία πολύ καλή λειτουργία του ΚΕΑΟ, του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών. Ο τρόπος λειτουργίας του έχει βοηθήσει σημαντικά στην μείωση, στην πάταξη της εισφοροδιαφυγής, πράγμα το οποίο μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε αυξημένα έσοδα κατά περίπου 200 εκατομμύρια σε σχέση με αυτά που είχαμε αρχικά προϋπολογίσει. 320 λοιπόν εκατομμύρια, αν θέλετε τα λέω και με τα νούμερα για να δείτε ότι δεν είναι αφηγής η φιλολογία αυτή που κάνω, είναι γεγονότα, 320 εκατομμύρια θετική απόκληση από την αύξηση των εσόδων από τους μισθωτούς λόγω της μείωσης της ανεργίας, όπως προείπα, 200 εκατομμύρια θετική απόκληση από τις ρυθμίσεις των οφειλών και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής. Ένα κομμάτι αυτό. Δεύτερο κομμάτι, η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης. Γρήγορα να υπογραμμίσω για να μην βιαστούν κάποιοι και πούν ότι αυτή η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης είναι ουσιαστικά συντάξεις που δεν δίνεται, είναι μια έμεση παύση πληρωμών από όσο άκουσα και τα λοιπά να λένε. Η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης που οδηγεί, όπως βλέπετε, σε αυτό το υπερπλεώνασμα είναι αποκλειστικά αποτέλεσμα μιας εντατικής δουλειάς εκαθάρισης του Μητρώου των εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης. Κάναμε μια εντατική δουλειά μέσα στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης για να δούμε τι πραγματικά είναι αυτό που φαίνεται ως εκκρεμής συντάξεις.
και πολλές από αυτές αποδεικνυόταν ότι δεν ήταν εκκρεμείς συντάξεις. Αυτή η εκαθάριση του Μητρώου των εκκρεμωτήτων, σε συνδυασμό με τη γρηγορότερη απονομή των συντάξεων που οδηγεί σε χαμηλότερο κόστος αναδρομικών, είναι αυτό που βοήθησε ώστε τελικά η συνταξιοδοτική δαπάνη να αναθεωρηθεί προς τα κάτω και να μας δώσει αυτό το υπερπλεώνασμα για τη διανομή του οποίου σήμερα συζητούμε. Επομένως, αυτή η εικόνα του προϋπολογισμού, η αύξηση των εσόδων από τη μείωση της ανεργίας και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας και η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης από το γεγονός ότι θέσαμε τάξη στο σύστημα των συντάξεων, των εκκρεμών συνταξιοδοτικών παροχών, οδηγεί στο αποτέλεσμα του υπερπλεονάσματος που σήμερα συζητάμε. Να διευκρινίσω για τους όσους δεν είναι καλόπιστοι, ενδεχομένως οι όσους μπορεί να αμφισβητούν αυτό που λέω, σχετικά με τη μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης, εάν η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης δεν οφειλόταν σε αυτή την εκαθάριση που σας λέω, αλλά ήταν ζήτημα μη πληρωμής συντάξεων, τότε δεν θα μπορούσε παρά να φαίνεται στον προϋπολογισμό του 2018. Θα κουβαλιόταν αυτό το βάρος, το δημοσιονομικό, το 2018. Αν έπρεπε να τα πληρώσεις και δεν τα πλήρωσες, θα φαινόντουσαν στον προϋπολογισμό του 2018. Δεν συμβαίνει αυτό. Πρόκειται για μια καθαρή περίπτωση εκαθάρισης ενός Μητρώου που δεν είχε καθαριστεί εδώ και πολλά χρόνια και επιβάρυνε τη συνταξιοδοτική δαπάνη της χώρας με πολύ άσχημες συνέπειες σε σχέση με την εικόνα του κόστους του ασφαλιστικού μας συστήματος. Παράλληλα με αυτά, η οικειοθελής αποκάλυψη εισοδημάτων, η πάταξη του λαθρεμπορίου και οπωσδήποτε η στοχευμένη δράση αυτής της κυβέρνησης για την μείωση της αδήλωτης και της υποδηλωμένης εργασίας έχουν οδηγήσει σε αυτήν την αύξηση των εσόδων που μας επιτρέπει να συζητάμε σήμερα τη διανομή του υπερπλεονάσματος. Καμία άλλη συζήτηση περί εξαντλητικής εισφοροδότησης δεν χωρά σε νούμερα τα οποία είναι αναρτημένα, όπως προείπα, στο προσχέδιο του προϋπολογισμού. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο που θα πρέπει να το συζητήσουμε, γιατί άκουσαμε πάρα πολύ προσοχή τον κύριο Βενιζέλο. Η υπεραπόδοση συναρτάται ευθέως, και νομίζω ότι είναι λογικό αυτό που λέω, δεν είναι ζήτημα κάποιας διαφορετικής πολιτικής θεώρησης, θα μου δώσετε λίγο χρόνο, η υπεραπόδοση συναρτάται ευθέως και με τα χαμηλότερα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία διαπραγματεύτηκε και συμφώνησε αυτή η κυβέρνηση. 0,5% για το 2016, 1,75% για το 2017. Μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση να ακούω τον κύριο Βενιζέλο για περισσότερα από 10 λεπτά να μιλά για την ηφαισιακή σύλληψη των πρωτογενών πλεονασμάτων, για τα τεράστια πρωτογενή πλεονάσματα στα οποία έχει συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση και στα οποία δεσμεύει την χώρα σε μια ηφαισιακή διαδρομή διαρκώς. Το 2011, υπογραφή του κυρίου Βενιζέλου, στο μεσοπρόθεσμο του 2012 με 2015, στην αιτιολογική έκθεση, διαβάζω επιλέξη, υπογραφή του κυρίου Βενιζέλου, η κυβέρνηση στοχεύει στη δημιουργία από το 2014 και μετά πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 6% του ΑΕΠ. Αυτά περί των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων στα οποία έχει συμφωνήσει αυτή η κυβέρνηση. Δεύτερο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεύτερο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Τι τελικά υπέγραψαν οι κύριοι Σαμαράς και Βενιζέλος? Πρωτογενές πλεώνασμα 4,5% για το 2016. Πρωτογενές πλεώνασμα 4,2% για το 2017. Υπενθυμίζω ότι αυτή η κυβέρνηση υπέγραψε και έφερε το αποτέλεσμα που υπέγραψε, σε αντίθεση με αυτούς που δεσμεύονταν και ποτέ δεν μπορούσαν να φέρουν τα αποτελέσματα στα οποία δεσμεύονταν. 0,5 για το 2016, 1,75 για το 2017. Οι αφαιρέσεις προφανείς για το ποια είναι τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα και πού είναι η σύλληψη ηφαισιακή σε όλη αυτή την ιστορία. Είναι προφανές ότι χωρίς την αλλαγή των στόχων που κέρδισε αυτή η κυβέρνηση και υπέγραψε και πολύ πιο βίαιη δημοσιονομική προσαρμογή θα είχαμε και δεν θα υπήρχε καμία δυνατότητα να συζητάμε αυτή τη στιγμή για υπεραπόδοση και κοινωνικό μέρισμα. Να πιάσω όμως και κάτι άλλο που είπε ο κύριος Βενιζέλος και δεν γίνεται να το αφήνουμε έτσι. Λέει ότι προσερχόμαστε στη συζήτηση για την έξοδο από το πρόγραμμα της Επιτροπής χωρίς κανένα επιχείρημα, γιατί δεν έχουμε επενδύσει, δεν έχουμε φροντίσει να δημιουργηθεί μια αποταμίευση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ανακρίβεια από αυτήν.
το υπερπλεώνασμα και το πλεώνασμα στο οποίο αυτή τη στιγμή, για το οποίο αυτή τη στιγμή συζητάμε, διανέμεται μετά τη διασφάλιση ενός μαξιλαριού, ενός αποθεματικού μαξιλαριού, το οποίο επίσης φαίνεται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που υπάρχει στη Βουλή. Ακριβώς λόγω της διαμόρφωσης αυτού του αποθεματικού, το οποίο θα το δείτε και στην απόφαση του Eurogroup τον Ιούνιο του 2017, φαίνεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού σε σχέση με το 2018, είναι ακριβώς αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα πλέον και νομίζω ότι φαίνεται και από τα χείλη των Ευρωπαίων εταίρων και των υπόλοιπων εμπλεκομένων στο πρόγραμμα, ότι μας δίνει τη δυνατότητα να συζητάμε, πλέον με πίστη για μια καθαρή έξοδο από το πρόγραμμα τον Αύγουστο του 2018. Σας είπα ότι ένα σημαντικό μέρος της αύξησης των εσόδων προέρχεται από τη μείωση της ανεργίας και την πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Δεν μπορώ να μην αναφερθώ σε αυτά που είπε ο κύριος Βρούτσης στη διάρκεια της συζήτησης στις επιτροπές, λέγοντας ότι περίπου εμείς δεν κάνουμε τίποτα για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. Όλα αυτά τα είχε κάνει περίπου η προηγούμενη κυβέρνηση και εμείς τώρα απλώς παίρνουμε τους καρπούς από τη δική του προσπάθεια, διαβάζοντας νούμερα για ακόμη μια φορά και στοιχεία με τον τρόπο που τον βολεύουν. Είπε ότι η αδήλωτη εργασία μειώθηκε επί των ημερών του από το 40% στο 13%. Αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά με ποσοστά, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάμε τα ποσοστά κάθε χρονιάς και όχι να συγκρίνουμε μεταξύ τους μήνες. Πόσο ήταν η αδήλωτη εργασία τη μια χρονιά, πόσο την άλλη. Το 2013 η αδήλωτη εργασία ήταν στο 31%. Το 2014 στο 19,1%. Άρα η σωστή διατύπωση είναι ότι διαλύσατε την αγορά εργασίας, η αδήλωτη εργασία ξεπέρασε το 30% και μετά αρχίσατε να τη συμμαζεύατε και την καταλήξατε κοντά στο 20%. Εμείς πού την έχουμε φέρει αυτή τη στιγμή? Στο τέλος του 2016 το ποσοστό είναι 13%. Μέσα σε δύο χρόνια λοιπόν καταφέραμε αυτή την πτώση από το 20% στο 13%. Τα στοιχεία του 2017 δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί, γιατί δεν έχει κλείσει το 2017. Μόλις κλείσει θα δούμε και τα στοιχεία του 2017. Έχουμε όμως στα χέρια μας τα αποτελέσματα των πιλωτικών ελέγχων που για πρώτη φορά διεξήχθησαν στην Αττική με τα μεικτά σώματα, όπως σας έχω πει πολλές φορές, το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, την Οικονομική Αστυνομία και τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΚΑ, τα οποία αυτή τη στιγμή μας δείχνουν ότι το άθροισμα και της μερικώς αδήλωτης και της πλήρως αδήλωτης εργασίας είναι στο 10% πια. Νομίζω όμως ότι είναι αν μη τι άλλο προκλητικό από έναν υπουργό επί των ημερών του οποίου το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας έχασε 209 οργανικές θέσεις, κατήργησε ο κύριος Βρούτσης 209 οργανικές θέσεις στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Σε μια πρόσφατη συζήτησή μας για ένα νόμο στη Βουλή, είπε ότι δεν θυμάται ότι συνέβη αυτό. Κατήργησε το Τμήμα Νομικής Στήριξης και το Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Πείτε μου μία ευρωπαϊκή χώρα στην οποία ελεγκτικός μηχανισμός να δουλεύει χωρίς Τμήμα Νομικής Στήριξης, να μας κουνάει αυτή τη στιγμή το δάχτυλο για το τι κάνουμε σχετικά με τους ελέγχους στην αγορά εργασίας. Με τους ελέγχους στην αγορά εργασίας κάνουμε αυτό που οφείλουμε απέναντι στους εργαζόμενους και νομίζω ότι αυτοί το βιώνουν στην καθημερινότητά τους και νομίζω ότι και τα πρόστιμα στους μεγάλους εργοδότες αυτό αποδεικνύουν και όχι ότι οι εργοδότες αποφάσισαν με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ασυνεπείς ενώ πριν ήταν ιδιαίτερο συνεπείς. Να πω δύο πράγματα για το κοινωνικό μέρισμα. Επειδή έγινε μια κριτική, μιλάω τώρα για τα 720 εκατομμύρια που θα διανεμηθούν στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Έγινε μια κριτική ότι η διάταξη, η νομοθετική που έχετε μπροστά σας, είναι εξαιρετικά αόριστη και δεν προσδιορίζει τα κριτήρια με τα οποία θα χορηγηθεί αυτό το επίδομα, ούτε τα εισοδηματικά, ούτε τα περιουσιακά κτλ. Από συνταγματικής άποψης δεν εκτιμώ ότι είναι αόριστη. Θα μπορούσαμε να επιχειρηματολογήσουμε, ίσως, αλλά ίσως και να μην έχει σημασία. Διότι είναι σαφής η οριοθέτηση και θα εκδιδόταν κοινή υπουργική απόφαση που θα όριζε τα κριτήρια. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακούμε την κριτική που γίνεται και θέλουμε να είμαστε συνεπείς, καταθέτουμε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη, η οποία περιλαμβάνει, αν θέλετε, καταθέτουμε νομοτεχνική βελτίωση στη διάταξη, η οποία περιλαμβάνει τα κριτήρια καταβολής του επιδόματος,
τα ανώτατα εισοδηματικά κριτήρια, τα περιουσιακά κριτήρια και για την ακίνητη και για την κινητή περιουσία και τα τεκμήρια και το κριτήριο της διαμονής, το οποίο δεν είχε οριστεί στη διάταξη. Μιλάτε, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε, γιατί... Νομοτεχνική βελτίωση, λοιπόν, την νομοτεχνική βελτίωση την έχω εδώ. Νομίζω πως εντελώς ενδεικτικά να αναφέρω για τετραμελή οικογένεια το ανώτατο εισοδηματικό όριο ανέρχεται στα 18.000 ευρώ, για μεγαλύτερες οικογένειες φτάνει και τα 27.000 ευρώ. Για ένα ζευγάρι με εισόδημα από 9 έως 13.500 ευρώ θα λάβει 375 ευρώ. Ζευγάρι με ένα παιδί και εισόδημα από 5.250 έως 10.500 ευρώ θα λάβει 612 ευρώ κτλ. Μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά και στην νομοτεχνική βελτίωση που κατατέθηκε. Όμως επειδή και η κριτική έχει, η αποδεκτή κριτική έχει τα όρια της, το 2014 όταν δώσατε το κοινωνικό μέρισμα των 450 εκατομμυρίων ευρώ, γιατί εδώ η κριτική που έγινε ήταν ότι η νομοθετική διάταξη είναι εντελώς αόριστη και ο κύριος Δένδιας φώναζε ότι αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο που κάνουμε, γιατί δεν επιτρέπουμε στο σώμα να βλέπει τι νομοθετεί. Το 2014, όταν δώσατε το μέρισμα, η νομοθετική διάταξη είχε ως εξής. Διατίθεται ποσό 450 εκατομμυρίων ευρώ από το πλεώνασμα σε πολίτες με χαμηλό οικογενειακό και ετήσιο εισόδημα, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων που θα καθοριστούν με κοινή υπουργική απόφαση. Αυτή ήταν η διάταξη που φέρατε το 2014. Παρ' όλα αυτά, επειδή θέλουμε να ακούμε την κοινοβουλευτική κριτική, κάνουμε την νομοτεχνική βελτίωση που θέλετε για να είμαστε συγκεκριμένοι. Σε σχέση με την επιστροφή των εισφορών υγείας στους συνταξιούχους, γιατί και εδώ ακούστηκαν πάρα πολλά. Με τον νόμο 4024 του 2011 ορίστηκε η παρακράτηση των εισφορών υγείας στους συνταξιούχους στη βάση όχι των πραγματικά καταβαλλόμενων ποσών, των πραγματικών ποσών που ελάμβαναν για τη σύνταξή τους, αλλά στη βάση πλασματικών ποσών, ποσών δηλαδή που θα ίσχυαν αν δεν είχαν μεσολαβήσει μνημονιακές περικοπές. Αυτό άρχισε να ισχύει από τον Νοέμβριο του 2011. Με τον νόμο του 2016 διορθώσαμε αυτή την αδικία και είπαμε ότι πλέον τα ποσά, η παρακράτηση θα γίνεται στα πραγματικά καταβαλλόμενα ποσά των συντάξεων. Άρα από τον Ιούνιο του 2016 και μετά η παρακράτηση γίνεται επί του ποσού που θα πρέπει να γίνεται. Σήμερα ερχόμαστε και λέμε ότι η αδικία μπορεί να διορθώθηκε, αλλά επειδή χρωστώνται χρήματα στους συνταξιούχους για εκείνη την περίοδο, από τον Νοέμβριο του 2011 έως τον Ιούνιο του 2016, επιστρέφουμε τα ποσά αυτά στους συνταξιούχους. Καμία δικαστική απόφαση δεν έχει εκδοθεί γι' αυτό. Είναι πολιτική η απόφαση αυτής της κυβέρνησης να διορθώσει την αδικία από το υπερπλεώνασμα που έχει. Καθαρά πολιτική απόφαση διόρθωσης μιας αδικίας που οι προηγούμενες κυβερνήσεις προκάλεσαν. Υπάρχει γνωμοδότηση του συνηγόρου του πολίτη που λέει ότι θα έπρεπε να επιστραφούν τα ποσά αυτά, την οποία η γνωμοδότηση είχε βγει το 2012-2013, αν δεν κάνω λάθος, το 2013 με συγχωρείτε, την οποία η προηγούμενη κυβέρνηση δεν θεώρησε ότι πρέπει να σεβαστεί. Εμείς λοιπόν αποκαθιστούμε αυτή την αδικία και επιστρέφουμε τα ποσά στη βάση μιας πολιτικής απόφασης που λάβαμε. Κλείνοντας, το είπε και ο Υπουργός Οικονομικών, θα το επαναλάβω και εγώ. Η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί ένα ασφικτικό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν οριοποιούμε τις καταστάσεις, δεν μιλάμε για success story, είμαστε σε ένα πρόγραμμα πολύ αυστηρής δημοσιονομικής εποπτείας. Και έχουμε δύο στόχους. Ο πρώτος στόχος είναι να μπορέσουμε να βγάλουμε τη χώρα... Κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε. Επιτρέψω, πρέπει. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν. Άμα τη βρείτε, φέρτε τη εδώ να την κοινοποιήσουμε. Ωραία. Και στους λοιπούς. Εντάξει, συγγνώμη κυρία Υπουργέ, συνεχίστε, αλλά ολοκληρώστε, λοιπόν, γιατί έχετε υπερβεί λοιπόν... το χρόνο πολύ. Ωραία. Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, ένα αυστηρό πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής με δύο στόχους. Να βγάλει τη χώρα από το πρόγραμμα της Επιτροπίας τον Αύγουστο του 2018 και αυτή τη στιγμή είμαστε περισσότερο κοντά από ποτέ, νομίζω, από την έξοδο αυτή.
Και η διαδρομή χρονική είναι πια σύντομη, αλλά και οι προϋποθέσεις είναι τέτοιες που μας επιτρέπουν αυτή τη σχετική αισιοδοξία. Ο δεύτερος στόχος όμως είναι να διαμορφώσουμε τις προϋποθέσεις ώστε η ανάπτυξη που θα γνωρίσουμε να μην είναι αυτή που μας οδήγησε στην κρίση. Αυτό κάνουμε στα αναπτυξιακά συνέδρια που βρισκόμαστε και που για πρώτη φορά η τοπική κοινωνία συνομιλεί με την κυβέρνηση και θέτει τους όρους υπό τους οποίους θα μπορούσε αυτή η ανάπτυξη να είναι διαφορετική και τα ωφέλη που παράγονται να διανέμονται σε αυτούς που την παράγουν. Αυτό ακριβώς συνέβη και στο Γκέτεμπορκ, στη σύνοδο της κορυφής που έγινε και που πολλοί φρόντισαν να κοροϊδέψουν, αλλά η αξία της είναι πολύ μεγάλη, διότι εκεί για πρώτη φορά και ο Πρωθυπουργός της χώρας έθεσε πιεστικά και στους ηγέτες των υπόλοιπων κρατών την ανάγκη να υπάρχουν σαφείς και ποσοτικοποιημένες δεσμεύσεις σε σχέση με τους κοινωνικούς στόχους που θα πρέπει επιτέλους αυτή η Ευρώπη να αρχίσει να υλοποιεί. Έχουμε πει ότι θα εξαντλούμε κάθε δυνατότητα παρά τις δύσκολες συνθήκες και τα περιορισμένα εργαλεία που διαθέτουμε, κάθε περιθώριο, κάθε επίδοση της ελληνικής οικονομίας για να βελτιώνεται η ζωή και η καθημερινότητα των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων. Και νομίζω ότι αυτό που κάνουμε σήμερα στη Βουλή αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσής μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.